Με τις τελευταίες μέρες, τις δηλώσεις που κάνει ο κύριος Τσίπρας, βλέπουμε έτσι μια τακτική, έτσι, να το πω έτσι, έχουμε ελπιδοφόρα μηνύματα, ανθρώπους που χαμογελάνε στα σποτ, γενικά ένα κλίμα έτσι παρά εφορίας, ας πούμε, έτσι και χαράς. Μήπως αυτός είναι ένας τρόπος να αποκριβεί, ας πούμε, η πάρα πολύ σκληρή πραγματικότητα την οποία έχει να αντιμετωπίσει μια πιθανή ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν βέβαια οι δημοσκοπήσεις και στην κάλπη. Mm-hmm. Ναι, η λογική είναι απλή. Η κυβέρνηση αριστεράς σκοπεύει να επαναφέρει στη χώρα την ελπίδα, δηλαδή να δώσει μια προοπτική για ένα καλύτερο αύριο, μια προοπτική την οποία η σημερινή κυβέρνηση δεν δίνει. Ψήφισε πριν από 20 μέρες έναν προϋπολογισμό, έναν καταστροφικό προϋπολογισμό που προβλέπει αυξήσεις φόρων. Στελέχη της βασικά, ο κύριος Κίρτσος, μιλάνε για άμεση μείωση των συντάξεων κατά 30%. Υπάρχει το mail το οποίο έχει στείλει ο κύριος Σαμαράς στην Τρόικα δια του κυρίου Χαρδούβελη, το οποίο επίσης περιγράφει διάφορα πράγματα καταστροφικά. Και μόνο το ότι θα μπει φρένο σε αυτή την κατάσταση νομίζω ότι είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Αυτό το ξέρει και η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα στην Αυγή δημοσιεύουμε ένα κομμάτι, έχουμε και το σχετικό ΦΕΚ, που δείχνει ότι πριν από 20 μέρες το Μαξίμου παρήγγειλε έναν καταστροφέα εγγράφων. Καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει αυτό. Κύριε Κυρίτση, όμως φαίνεται ότι... Τι νόημα έχει. Όλοι έχουμε, κύριε Κυρίτση, καταστροφέα γράφει στο γραφείο. Το Μαξίμου τον παρήγγειλε τώρα. Μα τι τον παρήγγειλε τώρα, είναι αυτά που λέτε. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να πείτε πως είναι έξυπνο αυτό. Τώρα έξυπνο. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με κανέναν. Δηλαδή, πώς, εάν δεν έχει αυτοδυναμία, τι θα κάνει, θα αφήσει τη χώρα να πάει στις δεύτερες εκλογές. Γιατί λέτε, δεν συνεργάζεται με το ποτάμι, δεν συνεργάζεστε με το Πασόκ. Με ποιον θα, με το κουκουέ δεν συνεργάζεται μαζί σας, το έχει ξεκαθαρίσει. Τι θα κάνετε από εκεί και πέρα? Ναι, η εικόνα η οποία θα υπάρχει μετά τις εκλογές πιστεύουμε ότι είναι διαφορετική από την εικόνα η οποία υπάρχει πριν τις εκλογές. Όλα τα κόμματα, το γνωρίζουμε αυτό, πριν από τις εκλογές φροντίζουν να οριοθετήσουν τις θέσεις τους και να περιχαρακώσουν το χώρο τους. Μετά τις εκλογές δίνεται μια εντολή από το λαό. Οι πιθανότητες ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αυτοδύναμος είναι πολύ συντριπτικά περισσότερες από τις πιθανότητες να μην είναι αυτοδύναμος. Από εκεί και πέρα, στην θεωρητική περίπτωση, γιατί πάντα κάλπη θα το δείξει που δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι συζητάει συνεργασία με κόμματα, δυνάμεις, προσωπικότητες κτλ. Που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους μέσα στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που είναι ένα πολύ minimum πρόγραμμα, μου κάνει εντύπωση. Μάλιστα, άρα είναι ένα είδος προγραμματικής συμφωνίας με βάση, ας πούμε, το πρόγραμμα της ΔΕΘ, αυτό μας λέτε. Mm-hmm. Μάλιστα. Να πάμε στον κύριο Χατζησοκράτη.